ήθελα με δύο λόγια για την ανακοίνωση που έγινε και αν είστε ευχαριστημένος τόσο από το Δήμο όσο και από την Περιφέρεια. Πραγματικά έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο γήπεδο εδώ. Έχουμε φτιάξει και εσωτερικά και εξωτερικά πολλά πράγματα. Η βοήθεια του Δήμου ήταν αμέριστη και πάρα πολύ σημαντική και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο γι' αυτό. Προχωράμε τώρα ακόμα και στην μελέτη που έχει εγκριθεί και εκπονείται αυτή τη στιγμή για την απέναντι εξέδρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια καινούργια εξέδρα, ώστε το γήπεδο αυτό να γίνει ας πούμε προδιαγραφών αλφα εθνικής, γιατί εκεί είναι και ο στόχος μας. Ξεκινάμε βέβαια από πολύ χαμηλά, με το κεφάλι κάτω, με πολλή δουλειά, και πιστεύουμε ότι χρόνο με το χρόνο θα προσθέτουμε ένα λιθαράκι στο μεγάλο μας στόχο. Ένα σχόλιο για τις πολλές και καλές ποιοτικές μεταγραφές που έχουν γίνει στον Αρχαναϊκό. Τι σημαίνει αυτό για εσάς προσωπικά και για το γεγονός ότι δαπανάτε αρκετά χρήματα για να έρθουν αυτοί οι παίκτες στα γήπεδα της Ανατολικής Αττικής? Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Δείχνει τους στόχους μας. Όταν έχεις ψηλούς στόχους, πρέπει να έχεις και καλά εργαλεία. Γι' αυτό το λόγο μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, επενδύουμε σε αυτή την ομάδα με σκοπό να πετύχουμε το στόχο. Από τον Εθνικό στον Αχαναϊκό, ιστορικές ομάδες, πιο παλιά ήσασταν στο Νάταλο Νέας Φιλαδέλφειας. Ναι. Πώς βλέπετε καταρχάς το επίπεδο του ποδοσφαίρου της Ανατολικής Αττικής και μιας και έχετε αντιμετωπίσετε ιστορικές ομάδες όπως ο Αστέρας Πάρης, ο Παλαινιακός και οι υπόλοιπες? Σας προβληματίζει κάτι στο επίπεδο αρχικά? Σαφώς και με προβληματίζει. Όλες οι ομάδες είναι υπολογίσιμες και πρέπει να τις σεβόμαστε για να μπορούμε να έχουμε βλέψεις για το στόχο μας. Πραγματικά μεγάλες ομάδες όπως ο Εθνικός, τιμή για οποιονδήποτε να ηγείται μια τέτοια ομάδα, όπως επίσης μεγαλύτερη τιμή είναι για τον Αχαρναϊκό, που είναι και αυτή μια ιστορική ομάδα με το γήπεδό της, με τους φιλάθλους της, με τους στόχους της, με τα πάντα. Και ο Άταλος επίσης ήταν μια ομάδα που πάντα θα μένει στην καρδιά μου, είναι η ομάδα της γειτονιάς μου, της Νέας Φιλαδέλφειας. Από εκεί ξεκίνησα, από εκεί έγινα γνωστός, από εκεί προχώρησα και έφτασα μέχρι εδώ που έχω φτάσει σήμερα. Θεωρώ ότι ο Αχαρναϊκός είναι η ομάδα που δίνει τα εχέγγυα για να μπορέσω και εγώ να αξιοποιήσω τις όποιες φιλοδοξίες μου όσον αφορά το ποδόσφαιρο, και με τη βοήθεια του κόσμου και των παραγόντων, δημοτικής αρχής, περιφέρειας που τους έχουμε δίπλα μας, να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Και ένα τελικό σχόλιο σχετικά με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και αν έχουν επιτευχθεί όλοι οι μεταγραφικοί στόχοι ή να περιμένουμε και άλλες εκπλήξεις. Μέχρι στιγμής η ομάδα έχει καλυφθεί. Περιμένουμε τώρα στις 6 Αυγούστου να έρθουν οι ξένοι μας, που είναι καταξιωμένοι παίχτες και μεγαλύτερων κατηγοριών παίχτες. Επίσης άλλα δύο παιδιά τα οποία για οικογενειακούς λόγους λείπουν σήμερα, από μεθαύριο θα είναι μαζί μας. Τώρα για μια καινούργια μεταγραφή, εάν χρειαστεί μετά την προετοιμασία με τα φιλικά κτλ. Και δούμε ότι η ομάδα χρειάζεται κάτι, σαφώς και θα γίνει. Αν και πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί, αλλά ποτέ δεν λες ποτέ.